πόσο ασφαλής είναι η ιδιωτικότητά μας στο διαδίκτυο, πόσα εμείς παραχωρούμε πατώντας μόνιμα «συμφωνώ» σε όποια σελίδα ανοίγουμε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Είναι συγκλονιστικά τα ευρήματα της έρευνας που έκαναν για το θέμα αυτό μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και με περαστατικό τρόπο τα αποτύπωσαν στην έκθεση που παρουσίασαν στους χώρους των φοιτητικών εστιών στη Μυτιλίνη. Πάμε να δούμε τι θα μας πούνε εδώ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας. Θα ξεκινήσουμε με την Ελένη Σισιού που έχει κάνει την έρευνά της στον τομέα Αγορές και οικονομικές δραστηριότητες. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην έκθεσή μας με θέματα cookies και άλλες ιστορίες ιδιωτικότητας. Εδώ είμαστε στον τομέα οικονομικές δραστηριότητες και αγορές, όπως σας είπα. Και ο στόχος μας είναι να δείξουμε στον επισκέπτη τι γίνεται αφού επισκεφτεί μια ηλεκτρονική σελίδα με στόχο να αγοράσει κάτι, τι γίνεται όταν πατήσει αποδοχή όλων και μετά. Πόσο μόνοι μας λοιπόν είμαστε και πόσο όλα αυτά τα δεδομένα που δίνουμε, την άδεια που δίνουμε, κοινοποιείται και πού. Τι έχεις ερευνήσει και ποια είναι τα αποτελέσματα? Διαπιστώσαμε με την έρευνά μας ότι τελικά δεν είμαστε και πολύ μόνοι μας και τελικά η διαδικασία δεν τελειώνει όταν πατήσουμε αγορά και πληρωμή όπως εμείς νομίζουμε. Μετά γίνεται κάποια διαδικασία στο παρασκήνιο που εμείς δεν έχουμε ιδέα για αυτήν, οι περισσότεροι τουλάχιστον, και εγώ ανήκα σε αυτή την ομάδα των αγοραστών. Εδώ, σε αυτή την ενότητα, θέλουμε να δείξουμε τι γίνεται όταν πατάμε αποδοχή όλων, που οι περισσότεροι πατάνε γιατί βιαζόμαστε πια. Ο χρόνος είναι περιορισμένος, οπότε πατάμε αποδοχή για να τελειώνουμε. Ο στόχος μας είναι να δώσουμε στον επισκέπτη να καταλάβει ότι τα δεδομένα που δίνει απλόχερα και χωρίς να το καταλάβει στο διαδίκτυο, όταν κάνει μια ηλεκτρονική αγορά, για κάποιους είναι χρυσός. Είναι πολύτιμα. Κάποιοι κερδίζουν από αυτό και κάποιοι έχουν στόχο να σου πάρουν αυτά τα δεδομένα με στόχο να σου στείλουν στοχευμένες διαφημίσεις που δεν είναι απαραίτητα κακό. Από τη μία, οι στοχευμένες διαφημίσεις που σου προκύπτουν στο διαδίκτυο σου γλιτώνουν χρόνο και κόπο από την έρευνα που μπορεί να κάνεις και το ψάξιμο, αλλά από την άλλη μπορούν να σου κάνουν και απλήσεις εγκεφάλου και να σε παρασύρουν και να ξοδέψεις παραπάνω ότι υπολόγισες να ξοδέψεις. Και τα στοιχεία που δίνουμε δεν είναι μόνο ότι μου αρέσει μια συγκεκριμένη εταιρεία και αγοράζω ένα συγκεκριμένο φόρεμα. Τι προσωπικά δεδομένα μπορεί να δώσεις άθελά σου πατώντας άκρητα το συμφωνώ? Από την αποδοχή όλων μπορούν να διαρρεύσουν προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα, όπως είναι η φυλετική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, η υγεία σου, η σεξουαλικότητά σου. Μπορούν οι εταιρείες να διαμορφώσουν το καταναλωτικό προφίλ σου. Ξέρουν τα πάντα για σένα, μπορούν να ξέρουν την οικογενειακή σου κατάσταση, ξέρουν αν έχεις παιδιά, πόσα παιδιά έχεις, ξέρουν αν έχεις κατοικίδιο, όλα αυτά από τις κινήσεις που κάνεις όταν επισκέπτεσαι ηλεκτρονικές σελίδες με στόχο να αγοράσεις κάτι. Ξέρουν τα πάντα για σένα. Και αυτό μπορεί να καταστεί επικίνδυνο με πολλούς τρόπους και πολλές μορφές, έτσι? Αυτό μπορεί να γίνει επικίνδυνο αν το κάνεις ασυνείδητα. Εάν εν γνώση σου πατάς αποδοχή όλων και ξέρεις τι σημαίνει αυτό, okay, μπορείς να το πατάς. Αλλά εμείς αυτό που θέλουμε να δώσουμε στον επισκέπτη είναι να τον προβληματίσουμε μετά την επίσκεψή του και μετά, να σκεφτεί λίγο περισσότερο, λίγο πιο μακριά και να πει μήπως να μην πατά αποδοχή όλων τελικά. Θέλουμε να τον ενημερώσουμε τι σημαίνει όταν πατάμε αποδοχή όλων. Η Κυριακή Χρυσοδούλου ερεύνησε το θέμα εργασία και εκπαίδευση. Για πάμε να δούμε τι εντόπισε. Με την ομάδα αυτό που είδαμε είναι πως σε μια εποχή που διανύουμε γεμάτη σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, βλέπουμε το πώς εμπλέκονται και τα προσωπικά δεδομένα. Είτε αυτά είναι απλά, είτε είναι ευαίσθητα. Στον χώρο της εργασίας, αναγκαστικά πρέπει να δώσουμε κάποια δεδομένα, ώστε να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Μέσα όμως από την έρευνά μας, βλέπουμε πώς αβίαστα βγαίνουν και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Και όταν εμπλέκεται μέσα σε αυτό και η τηλεεργασία, πλέον, βλέπουμε τα δυσδιάκριτα όρια ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή. Πολλές φορές... Ουσιαστικά, δηλαδή, εγώ δουλεύοντας από το σπίτι, φέρνω ολόκληρη την επιχείρηση μέσα στο σπίτι μου. Τι κινδύνους μπορεί να έχει αυτό? Το πιο σημαντικό σε αυτό είναι το ότι εν τέλει καταλήγει ο εργαζόμενος να επιτηρείται 24 ώρες το 24ωρο,
να μην έχει προσωπική ζωή, να πρέπει να κάνει πράγματα για τη δουλειά του εκτός ωραρίου. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Και γι' αυτό το λόγο φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εργοδότες να ενημερώνουν και να προστατεύουν τους εργαζομένους τους, ώστε να τους μαθαίνουν τα δικαιώματά τους. Να ξέρουν ότι πρέπει να τους παρέχουν εταιρικό email, εταιρικό εξοπλισμό, ώστε να μην εμπλέκεται τόσο η προσωπική ζωή με την επαγγελματική όσο αυτό γίνεται. Εξαιρετικά σημαντικό αυτό που μας λες, Κυριακή. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος δεν πρέπει να διαχειρίζεται το εταιρικό του email για τα προσωπικά του θέματα. Δεν πρέπει να αγοράζει ή να βλέπει τους βαθμούς του παιδιού του μέσα από το δικό του email. Να έχει άλλο της εταιρείας του, άλλο της δουλειάς του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτά είναι καλό να διαχωρίζονται και όχι μόνο στο email, δηλαδή και σε cloud, σε πλατφόρμες όπου αποθηκεύονται πράγματα. Όλα αυτά πρέπει να διαχωρίζονται, γιατί στην πραγματικότητα άλλη είναι η επαγγελματική σου ιδιότητα, άλλη είναι η ζωή σου. Στην εκπαίδευση. Περνώντας στην εκπαίδευση, βλέπουμε το πώς δίνουμε δεδομένα αναγκαστικά επίσης για να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, και αυτά τα δεδομένα είναι αναγνωριστικά. Και όσον αφορά τους βαθμούς κυρίως, περνάμε σε μια διαδικασία που λέγεται Learning Analytics. Μέσω αυτού δίνεται η δυνατότητα, ώστε αφού συλλεχθούν και αναλυθούν αυτά τα δεδομένα σε προγνωστικά και περιγραφικά, να φτάσουμε στον κύριο στόχο που είναι η βελτιστοποίηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αυτό αφορά τόσο τις επιδόσεις των μαθητών, όσο και τη διδακτική διαδικασία. Εφόσον συμβεί αυτό, αυτό που προκύπτει είναι οι διάφορες ιδιωτικές και κρατικές εταιρείες και ιδρύματα να προσφέρουν εργασία σε μαθητές και ερευνητές, και φυσικά η ανταλλαγή δεξιοτήτων είναι αμοιβαία, δηλαδή και ο μαθητής, άρα μελλοντικός εργαζόμενος, προσφέρει δεξιότητες, αλλά και αυτοί οι φορείς μπορούν να προσφέρουν δεξιότητες σε εσένα. Αυτά τα δεδομένα όμως που δίνουμε πολλές φορές δεν σταματούν και πάλι στα απλά, γιατί μέσα από την τηλεεκπαίδευση αυτό που συμβαίνει είναι ότι θα ανοίξεις την κάμερά σου, θα ανοίξεις το μικρόφωνο σου και θα εκτεθείς. Ο άλλος μπορεί να δει τη συγκατοικό σου, το δωμάτιό σου, ένας καθηγητής δηλαδή, και να γνωρίζει πράγματα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήξερε. Θεωρούμε ότι μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, αυτό το περιβάλλον είναι ασφαλές, είναι? Είναι ασφαλές, αλλά φυσικά, όπως παντού έτσι και στην Ελλάδα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου διαρροής δεδομένων. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Βλέπουμε υποθέσεις κρατικές, τις οποίες τα δεδομένα σου πολλούνται, λειτουργούν αντί για χρήματα, όπως με το σκάνδαλο της Cisco και με άλλα αντίστοιχα σκάνδαλα, όπου βλέπουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα δεδομένα για να δημιουργήσουν το δικό σου προφίλ. Η Θεοχαροπούλου Νικολέτα έχει ερευνήσει το θέμα της επικοινωνίας. Για να δούμε τι έχεις εντοπίσει, Νικολέτα. Στην ενότητα αυτή προσπαθήσαμε να δείξουμε στο κοινό την επίδραση του διαδικτύου στον τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων. Αλλά να του δείξουμε και λίγο πώς λειτουργεί όλο αυτό, όπως για παράδειγμα ότι σκανάρουν τα mail μας για λόγους ασφαλείας, ίσως και όχι μόνο γι' αυτό. Όταν σκανάρουν τα mail μας, ψάχνουν για ιούς, αλλά μπορούν να δουν ανά πάσα στιγμή τι έχουμε μέσα. Αυτό είναι κάτι τρομακτικό. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο κόσμος που σκανάρει τα mail του γενικώς και τον υπολογιστή του γενικώς. Αυτό είναι που εντυπωσίασε και εμάς πάρα πολύ, γι' αυτό και το εντάξαμε στην ενότητα. Βέβαια, δεν είναι αποδεδειγμένο ότι χρησιμοποιούν τα δεδομένα μας για κάποιον άλλον λόγο, αλλά σίγουρα τα βλέπουν. Επίσης, θέλαμε να δείξουμε τον όγκο των πληροφοριών που μας ζητάει μία εφαρμογή για να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε ώστε να επικοινωνήσουμε. Και θέλαμε να παρουσιάσουμε και ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα υποκλοπής προσωπικών δεδομένων, όπως ήταν το Cambridge Analytica, με την υποκλοπή των προσωπικών δεδομένων των Αμερικανών πολιτών. Για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο κατανοητό αυτό που θέλαμε να περάσουμε στον κόσμο, δημιουργήσαμε ένα βίντεο παραλληλισμού του αναλογικού τρόπου επικοινωνίας με τον ψηφιακό και πώς θα ήταν αν μπορούσε κάποιος, όπως οι τρίτες εταιρείες βλέπουν τα προσωπικά μας δεδομένα στην ψηφιακή μας επικοινωνία, αν το κάνανε και στο φυσικό κόσμο. Και δημιουργήσαμε και ένα δίκτυο επικοινωνίας. Το προφίλ μας, ουσιαστικά. Το προφίλ μας στα κοινωνικά δίκτυα.
όπου έχουμε τον κοντινό κύκλο επικοινωνίας, αλλά και τον πιο διευρυμένο κύκλο επικοινωνίας. Είναι απλά πάρα πολύ εύκολο κάποιος με ένα απλό κλικ να μάθει πολλά πράγματα για την προσωπική μας ζωή, για τα ενδιαφέροντά μας, πού μένουμε, τι κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο μας, πόσα παιδιά έχουμε, πόσο χρονών είμαστε, τι δουλειά κάνουμε, μέχρι και πόσο μισθό παίρνουμε. Και κάποιοι πιστεύουν ότι είναι το προσωπικό μας ημερολόγιο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου προσωπικό. Ο Πάρης Σταματίου έχει δουλέψει το κομμάτι της ψυχαγωγίας. Ένα τεράστιο κομμάτι, Πάρη, που έχουμε να μάθουμε πολλά από εδώ για τα προσωπικά μας δεδομένα. Πράγματι, έχουμε να μάθουμε πολλά για τα προσωπικά δεδομένα της ψυχαγωγίας, γιατί η έρευνα την οποία κάναμε αποδεικνύει ότι από την ψυχαγωγία μας συλλέγονται πολλά δεδομένα τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο ακόμη και στην απόκτηση της μελλοντικής μας εργασίας. Μέσω των ταινιών που βλέπουμε, των παιχνιδιών που παίζουμε, των ταξιδιών που επιλέγουμε να πάμε, της μουσικής που προτιμούμε να ακούσουμε, συλλέγονται πάρα πολλά δεδομένα τα οποία σχηματίζουν, όπως είπα προηγουμένως, την ψηφιακή ταυτότητα. Τα δεδομένα αυτά απολούνται σε τρίτους, εν αγνία μας, από τον Νίκο στην προκειμένη περίπτωση, ο οποίος είναι επαγγελματίας αναλυτής δεδομένων, σχηματίζουν μια ψηφιακή ταυτότητα και οι εταιρείες που έχουν αγοράσει αυτά τα δεδομένα αποφασίζουν μέσω της ψηφιακής ταυτότητας εάν είμαστε κατάλληλοι για τη θέση της εργασίας που προσφέρουν ή όχι. Δηλαδή μέσα από το παιχνίδι φαίνεται εάν εγώ έχω ομαδικό πνεύμα, εάν εγώ είμαι επιθετικός, και αυτά θα πουληθούν και θα αξιοποιηθούν από μια εταιρεία μελλοντικά. Πράγματι αυτά θα πουληθούν και θα αξιοποιηθούν από μια εταιρεία μελλοντικά, και το πιο αξιοπερίεργο στην προκειμένη περίπτωση, το οποίο αποδεικνύει και το παράδοξο της ιδιωτικότητας, είναι ότι δεν αποσκοπούν πάντα σε κακό σκοπό. Δηλαδή, τι εννοώ? Εάν κάποιος είναι πράγματι πάρα πολύ εργατικός, με τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από τα παιχνίδια που έχει παίξει, μπορεί ευκολότερα να βρει δουλειά. Αυτό μπορεί να είναι μια προσβολή των προσωπικών του δεδομένων, αλλά είναι καλό για τον ίδιο σε περίπτωση που θέλει να βρει δουλειά σε μια εταιρεία. Από την άλλη, δεν είναι τα προσωπικά δεδομένα πλέον προσωπικά. Τι είναι το puzzle της ιδιωτικότητας? Η ομάδα της ψυχαγωγίας κατασκεύασε το συγκεκριμένο puzzle, το οποίο ονομάσαμε puzzle της ιδιωτικότητας, και κάτω από το κάθε κομμάτι υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει για να προστατεύσει τα προσωπικά του δεδομένα. Συγκεκριμένα, όπως μπορείτε να δείτε, αναφέρουμε με χαρακτήρα λογοπαίγνιου στο πρώτο κομμάτι τα ενίκο μη εν δήμο, και από κάτω τη συμβουλή όχι στα δημόσια Wi-Fi. Αυτό γιατί το χρησιμοποιούμε? Επειδή όταν κάποιος μπαίνει με ένα δημόσιο Wi-Fi, αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την υποκλοπή πολλών δικών του δεδομένων από τρίτους, διότι τα δημόσια Wi-Fi δεν παρέχουν καμία απολύτως ασφάλεια. Τρομακτική διαπίστωση τώρα αυτή που μας λες, γιατί όλοι, λόγω του ότι δεν έχει ο καθένας μας δεδομένα στα κινητά του, πάμε για καφέ, πάμε για σινεμά, μπαίνουμε σε ένα δημόσιο Wi-Fi. Πράγματι, όλοι όταν πηγαίνουμε για καφέ ή για ποτό μπαίνουμε στο δημόσιο Wi-Fi του μαγαζιού, ή η πρώτη ερώτηση που κάνουμε είναι να ζητήσουμε τον κωδικό του Wi-Fi, χωρίς να ξέρουμε όμως ότι μπαίνοντας με το Wi-Fi του μαγαζιού στο διαδίκτυο διακινδυνεύουμε πολλά από τα προσωπικά μας δεδομένα, ακόμα και το χακάρισμα που λέμε του λογαριασμού μας.